Απέναντί μας σε Σύφνο, έτσι. Απέναντί μας. Καλό μεσημέρι. Λίγο πιο κάτω μας είναι η Σαντορίνη. Πάμε Σαντορίνη τώρα λοιπόν. Και έχουμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Κωνσταντόπουλο, τον προπονητή του Πανθηναϊκού. Καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να πούμε ότι μπορούν να μας ακούν και διαδικτυακά. www.parousradio.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ απευθείας με το στούντιο μέσω του chat. Τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε, διότι έχουμε τη γραμμή στον αέρα και δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην άλλη στον αέρα, καταλαβαίνετε, έτσι. Είμαστε εδώ στο στούντιο. Όμως μέσω του chat έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να συμμετέχετε κι εσείς μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, το Αλέξη, θα μου επιτρέψεις να πω δύο κουβέντα για το άτομό σου. Ήσουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια. Έχεις παίξει την Καλαμάτα, στον Πανηλιακό, στον Ακράητο και στον Άγιο Νικόλαο. Σωστά τα λέω. Σωστά, σωστά. Επίσης θέλω να πω ότι σαν προπονητής είσαι κάτοχος του ΕΦΑ Pro, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και η μεγαλύτερη έτσι περγαμηνή σου είναι η θητεία σου σαν προπονητής στους νέους του Πανιωνίου, με τους οποίους έχεις πάρει και δύο φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας. Ναι, ναι, δύο φορές. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και έχεις συνεισφέρει και εσύ στη μεγάλη παράδοση που έχει αυτό το σωματείο να τροφοδοτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο με μεγάλους παίχτες. Τώρα όμως είσαι στη Σαντορίνη, Αλέξανδρε. Θέλω να σε ρωτήσω για τον νέο τρόπο διεξαγωγής πρωταθλήματος, στη γνώμη σου. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω για τον όμιλο τον τρίτο που συμμετέχει η ομάδα σου. Και το τρίτο πράγμα που θα σε ρωτήσω, θα τα πω όλα μαζί, είναι ότι αν αποδέχεσαι τον τίτλο του φαβορή που έχετε φέτος, διαχειρίζεσαι μια ομάδα που ήδη από τα δύο προηγούμενα χρόνια υπήρχε έτσι ένα υπόβαθρο, είχες δημιουργήσει μια, και φέτος με κάποιες έτσι ενέσεις ποιότητας και εμπειρίας, θα έλεγα εγώ, και αναφέρομαι, ξέρεις, σε Κοζανίδη, σε Τζορμπαντράκη, σε Ζώνα κλπ. Πες τα μας εσύ καλύτερα για τους στόχους της ομάδας και για το νέο πρωτάθλημα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, όσον αφορά τον νέο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, ήταν μονόδρομος κατά τη δική μου άποψη. Είναι σημαντικό ότι του χρόνου θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, οπότε καμία ομάδα δεν θα είναι αδιάφορη ή θα έχει κάποιους, ας πούμε, παράξενους σκοπούς στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Μάλιστα. Όσο για ότι θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι του χρόνου, αυτό θα μας δώσει έναν πολύ δυνατό όμιλο της Α κατηγορίας και έναν υποδιέστερο της Β κατηγορίας, που όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πριν, ήταν λίγο άδικο κάποιες ομάδες οι οποίες ούτε οικονομικά αλλά και ποιοτικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να γίνονται σάκος του box για κάθε ομάδα και να μένουν, που είναι πιο δυνατή. Και να μένουν χωρίς κίνητρο, χωρίς στόχο, Αλέξανδρο μου, στην ουσία. Είναι δηλαδή ανούσιο πραγματικά. Έτσι. Το ξέρουν οι όσοι, το καταλαβαίνουν οι πάντες αυτό. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Στον τρίτο όμιλο λοιπόν ο Πανθηναϊκός μαζί με τις ομάδες της Νάξου και της Σαντορίνης, δηλαδή Παναξιακό, Φιλότη, Αστέρα Τραγέας, ΠΑΣ Νάξου και τις δικές σας, τον Κατεράδο, τη Θύελλα Καμαρίου και τη Λάβα του Νιμποριού, του Εμπορίου. Πες μου, Αλέξανδρε, θα είναι δύο ταχυτήτων ο όμιλος αυτός? Αυτός ο όμιλος είναι απρόβλεπτος. Έχει μια ομάδα του Παναξιακού η οποία είναι υπολογίσιμη και πάντα φαβορή, γιατί είναι καταδικασμένη πάντα να πρωταγωνιστεί, με μεγάλη εμπειρία, βαριά με μεγάλη φανέλα, ιστορία, ναι, βαριά φανέλα. Έχει το Φιλότη, το οποίο είναι ανανεωμένο με πολλές μεταγραφές, ποιοτικούς παίχτες και αλλαγή φιλοσοφίας. Έχει το Καμάρι που πάντα είναι με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, με εντελώς αλλαγή φιλοσοφίας στην προπόνησή του αλλά και στον τρόπο που θα αγωνίζεται. Και έχει και έναν πολύ καλό Καρτεράδο, ο οποίος προσωπικά η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι θα είναι η έκπληξη του ομίλου μας. Θα χτυπήσει τριάδα. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Έμαθα βέβαια ότι πήγε πολύ καλά στο παιχνίδι του Κυπέλου, παρά τα προγνωστικά με τη Θύελλα, το 0-1 που χάσανε. Έμαθα ότι έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και μου το επιβεβαιώνεις εσύ τώρα. Έχει έναν προπονητή, τον κύριο Λευτέρη Τζούρο, ο οποίος είναι μεγάλος γνώστης της κατηγορίας, εξαιρετικός προπονητής, και έχει βρει, θεωρώ, μετά από τη δεύτερη θητεία του, τη δεύτερη του χρονιά, έχει βρει τον τρόπο ώστε να κάνει ανταγωνιστική την ομάδα και να χτυπήσει και μία από τις τρεις θέσεις. Μάλιστα. Δύσκολος λοιπόν και ο τρίτος όμιλος. Πες μου για το Πανθηναϊκό. Η ομάδα μας έχει ένα πλάνο τριετίας. Είχαμε πει ότι με το που ανέλαβα εγώ, ότι στα τρία χρόνια ο Πανθηναϊκός θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει, να έχει μια άνοδο, ότι θέλει μεγάλη υπομονή, θέλει πάρα πολύ δουλειά γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν χαρίζεται και θέλει μεγάλη προσήλωση στο στόχος μας. Φέτος
Είμαστε στο τρίτο έτος της συνεργασίας μας. Ναι, ναι. Οπότε με τη δημιουργία του γηπέδου μας, που καλώς εγώ των πραγμάτων τέλειο Οκτωβρίου θα είμαστε μέσα. Αχα, με πρόλαβες. Με την εξαιρετική διοίκηση, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους στο χώρο τους ατομικά ανθρώπους, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη και συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και τρίτο όπλο, το εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε βάλει τις βάσεις για μια πάρα πολύ καλή πορεία. Μάλιστα. Αλέξανδρε, βλέποντας, ξέρεις, δεν έχουμε, είναι δύσκολη τώρα η από την Πάρο, ας πούμε, η επικοινωνία μας κτλ. Αλλά από το Sport Clubs βλέπουμε όλα τα βίντεο κτλ. Είναι μερικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, λεπτομέρειες, που όμως εμένα μου δείχνουν επίσης κάποια πράγματα. Είδα λοιπόν σε ένα εύκολο παιχνίδι, έτσι, με ένα συντριπτικό σκορ που είχατε στο κύπελο, είδα τον Κοζανίδη να σκοράρει και να τρέχει στον πάγκο, είδα χαμόγελα, αγκαλιές ευχαριστημένους, και συνδυάζοντάς το με κάποιες άλλες πρωτοβουλίες διοίκησης, ό,τι αφορά τα θέματα συνεργασίας με εργομετρικά κέντρα, με αιματολογικές εκτάσεις κτλ., πραγματικά έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που λες, ότι δηλαδή μάλλον ήρθε η ώρα ο Πανθηναϊκός να κάνει κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο φέτος. Η ομάδα δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα και δεν το λέω επειδή είμαι εγώ μέλος αυτής της ομάδος, αλλά φέτος πραγματικά έχει κάνει την υπέρβαση, έχει φέρει παίκτες Κοζανίδη, Ζώνα, Τζομπατζάκη, Λούκας, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, και σύντις άλλως έχει ένα εξαιρετικό κορμό από την περσινή ομάδα, η οποία της επιτρέπει να κάνει όνειρα και να έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Οι στόχοι μας είναι πολύ ξεκάθαροι. Χρονικά είναι το κύπελο, το οποίο θέλουμε την κατάκτησή τους. Δεύτερος χρονικά στόχος είναι το πρωτάθλημα, το οποίο θέλουμε την κατάκτησή του. Και τρίτος χρονικά στόχος είναι η άνοδος, την οποία τη θέλουμε. Επίσης, τι θέλετε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να πούμε ότι ο Πανθηναϊκός πάει για μια καλή πορεία ή κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο ο στόχος του Πανθηναϊκού. Εκτιμώ τον ρεαλισμό σου και την καθαρή εξήγηση απέναντι στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος είναι κοντά, Αλέξη. Πραγματικά είναι πολύ κοντά. Το γήπεδο είναι που μας δυσκολεύει λίγο, αλλά φανταστείτε ότι σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά, γιατί όλα θεωρητικά είναι εύκολο, είχαμε 1000 άτομα κόσμο. Φανταστείτε, ναι, δηλαδή, ναι. Μόλις αρχίσουν τα παιχνίδια που καίνε, όπως λέμε εμείς, τι θα γίνεται. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, Αλέξη. Θα σου ευχηθώ πρώτα απ' όλα να μπείτε στο γήπεδό σας. Το βασικότερο. Το πρώτο που θα σου ευχηθώ. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι οι παιδιά που έχουν παίξει σε ανώτερο επίπεδο ήρθαν στο πρωτάθλημά μας και τα βλέπω ότι προσαρμόζονται και θα δείξουν, ελπίζω και πιστεύω, το διαθροτικό επίπεδο, έτσι, που κουβαλούν και την εμπειρία τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση που είχες. Και εύχομαι να σε δω το γρηγορότερο δυνατό να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.